Ανοίγω. Κάτσε καλά. Άνοιξε. Άνοιξε. Λοιπόν, έφτασε η στιγμή. Έφτασε η στιγμή που τι? Για το επόμενο βήμα στη σχέση μας. Τι? Καλέ, ποιο μπορεί να είναι το επόμενο βήμα? Τι βήμα είναι αυτό? Να γνωρίσω τις οικογένειές σας. Βλέπει τους γονείς της και είναι τόσο ευτυχισμένη. Αυτή η τσιρίδα της Νικολέτας βγαίνει κάθε φορά που είναι χαρούμενη. Παιδί μου. Κατεβαίνω και βλέπω το κορίτσι μου. Τρελάθηκα. Αρρώστησα. Χάρηκα. Είδα την καψούρα μου. Ήταν σαν να την είχα να τη δω χρόνια. Με φιλάς και τη Vivian τις άλλες κοπέλες. Τι θα γίνει με αυτό? Σαν αδερφός και εγώ έπρεπε να το πω. Ο αδερφός της Νικολέτας έχει τσαμπουκά. Μικρός, αλλά ξέρει να μου τι λέει. Ο αδερφός μου θέλει να βάλει μια τάξη. Δεν ανέχεται πολλά, σαν σωστός και τίμιος αδελφός. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι δύσκολο για τις κοπέλες. Και το σέβομαι. Προσπαθώ δηλαδή να είμαι πολύ σεβαστικό στον τρόπο που τους μιλάω και τις προσεγγίζω. Και προσπαθώ μέσα από το φιλί να δω αν έχω χημεία. Αν δεν φιλήσεις μια γυναίκα, δεν μπορείς να καταλάβεις αν ταιριάζεις ή όχι. Μπορείς όμως να κάνεις πως τη φιλάς. Δεν μου αρέσει να βλέπω τον Παναγιώτη να φιλάει τα άλλα κορίτσια και επίσης να φιλάει και το δικό μου κορίτσι. Πιστεύω όμως ότι τα περισσότερα και τα τελικά φιλιά θα τα πάρει το κορίτσι στο δικό μου. Η αλήθεια είναι ότι η Νικολέτα έχει έρθει πάρα πολλές φορές. Μου λέει: μετράω τα φιλιά σου με την τάδε, μετράω τα φιλιά σου με την. Και εμείς τα μετράμε, Παναγιώτη. Πώς νιώθεις? Εγώ νιώθω πολύ καλά. Ανυπομονείς? Ναι. Πιο πολύ θέλω να έρθει η γιαγιά μου και η αδερφή μου, γιατί δεν είμαι και τόσο κοντά στη μαμά μου και προσπαθώ να το εξηγήσω και του Παναγιώτη το γιατί. Έχεις στεναχωρηθεί που έχει φύγει η Γερμανία? Το διάστημα που έφυγε, ναι, έχω στεναχωρηθεί γιατί δεν είχα κλείσει ακόμα τα 18. Γεια σας. Κούκλα μου. Είμαι πολύ συγκινημένη που συνάντησα το κορίτσι μου μετά από τόσους μήνες. Μου έχει λείψει πάρα πολύ. Προσπάθησα όσο μπορούσα να μην κλάψω, αλλά είναι αίσθημα που πρέπει να βγει. Για πείτε μου μερικά πράγματα για τη Ραφαέλα, για πείτε μου μερικά πράγματα για την παιδική της ηλικία. Αν σας έχει ζωρίσει σαν κοριτσάκι, αν ήταν καλό παιδί, αν ήταν υπάκουο. Όχι, γενικά ήταν καλό παιδί. Πολύ διαφορετική από τη μεγάλη μου κόρη. Είναι πιο ζωηρή, δεν τρέπεται. Η Ραφαέλα είναι πιο ζωηρή και δεν τρέπεται? Ναι. Εδώ πέρα, για να μιλήσουμε, περάσαμε από χίλια κύματα. Άλλη Ραφαέλα έχω γνωρίσει εγώ, άλλη Ραφαέλα μου περιγράφει η μητέρα της.